Σας Skype, ο Νικόλας Διέτης, επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε διάφορα αυτές τις μέρες, τα ακούγαμε βεβαίως και το προηγούμενο διάστημα, κύριε καθηγητά, αλλά τώρα με την άφιξη των εμβολίων διαβάσαμε και είδαμε πολλά, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να ξεκινήσουμε με αυτό, επειδή οι πολίτες ανησυχούν, είναι και κάτι πολύ φυσιολογικό αυτό. Ποια μπορεί να είναι η πηγή ενημέρωσης? Πρωτίστως να το δούμε αυτό, για ό,τι απορία έχουμε για τα εμβόλια. Είναι καλή ερώτηση. Για έναν πολίτη ο οποίος δεν έχει πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή κάπου αλλού, εγώ θα έλεγα ότι η πρώτη βασική πηγή ενημέρωσης είναι οι εθνικές υπηρεσίες εμβολιασμού, το Υπουργείο Υγείας εμέσως και άμεσα, και βεβαίως και οι επιστημονικοί σύνδεσμοι της κάθε χώρας, ο Ιατρικός Σύλλογος, άλλοι επιστημονικοί σύνδεσμοι εθνικά και παγκόσμια, οι οποίοι δίνουν έγκυρη ενημέρωση και έγκυρα στατιστικά στο τι συμβαίνει για τα εμβόλια. Ναι. Τώρα, κύριε Διετή, το είχα σχολιάσει και χθες ότι το ψέμα κάνει τον κύριο του κόσμου μέχρι αλήθεια να φορέσει τα παπούτσια της. Και το είδαμε χθες μετά τον εμβολιασμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, που κυκλοφόρησε, δεν ξέρω, φαντάζομαι έφτασε και σε εσάς, ένα κομμάτι της φωτογραφίας του εμβολιασμού που φαίνεται ότι δεν υπήρχε εμβόλιο και ότι είχε και κάλυμα η σύριγγα αυτή που είδαμε και έγινε ένας χαμός. Είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε αυτό, πόσο εύκολα προκαλεί και εντύπωση το πώς πείθονται τόσο εύκολα οι πολίτες σε αυτό που βλέπουν. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να είσαι πολύ προκατηλημένος και ουσιαστικά να έχεις ήδη αποφασίσει μέσα στο μυαλό σου τι θες να πιστέψεις για να μπορείς να πιστέψεις τέτοια πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι με τέτοιου είδους ενημερώσεις, ούτε είδα τη φωτογραφία της συγκεκριμένη, ούτε με ενδιαφέρει τι λένε κάποιοι για το αν εμβολιάστηκε κάποιος ή όχι. Νομίζω αυτά είναι για αυτούς που έχουν αρκετό χρόνο να σπαταλήσουν σε θεωρίες συνωμοσίας. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Από εκεί ύστερα οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ σοβαροί στο πού, από πού παίρνουν ενημέρωση, όπως είπαμε και προηγουμένως. Πλέον νομίζω το έχουν καταλάβει και οι αντιβολιαστές αυτό, ότι ο κορονοϊός δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι ένας ιός που θα φύγει και τέλος. Έχουν όλοι αυτοί που ξεκίνησαν από την αρχή της πανδημίας να παραπληροφορούν τον κόσμο. Στην αρχή είπανε δεν είναι μια γρήπη. Μετά είπαν ότι δεν υπάρχουν νεκροί. Μετά είπανε πείτε μας αν έχετε κάποιο γνωστό που μολύνθηκε. Όλα αυτά σιγά σιγά καταρρίφθηκαν. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να τους ακούμε. Πρέπει να ενημερωνόμαστε σωστά και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ναι, βεβαίως, κύριε καθηγητά, είπατε ότι δεν έχετε χρόνο να ασχολείστε, αλλά είναι το σημαντικό είναι να ασχολούνται αυτοί που δεν γνωρίζουν και να πείθονται. Γι' αυτό υπάρχει και το αντίβαρο, αυτοί που γνωρίζουν, που είναι ειδικοί, που πρέπει να ενημερώνουν τον κόσμο. Με αυτή τη λογική σας το θέτουμε. Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο μέχρι τι επιχειρήματα θα πρέπει να πει σε κάποιον. Εμείς έχουμε την ευθύνη της ενημέρωσης σε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, που ενδιαφέρουν τους πολίτες, το αν είναι το εμβόλιο ασφαλές, τι είδους ασφάλεια προκύπτει, πώς είναι αποτελεσματικό, τι μπορούμε να κάνουμε μετά. Δεν είναι ούτε ο δικός μου ρόλος, ούτε κανένας επιστήμονας να προσπαθεί να πείσει κάποιον για το αν η βελόνα που εμβολίαζε τον πρόεδρο είχε καπάκι πάνω ή όχι. Νομίζω είναι λίγο τραβηγμένο. Ναι.